Μεγάλα μπλόκα που έχουν ξεμείνει ατάκτως ερημένα στις παρυφές της Λιμνολεκάνης. Ένα μισοβυθισμένο πλοίο ξεχασμένο να σαπίζει. Εικόνες υποβάθμισης και εγκατάλειψης κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός της Κρήτη TV στον ημιτελή τουριστικό λιμένα των Μαλίων, που ξεκίνησε με πολλά όνειρα και προσδοκίες για την περιοχή, αλλά έμεινε δυστυχώς στη μέση. Είναι ένα λιμάνι που δυστυχώς τα τελευταία 20 χρόνια έχει μείνει στάσιμο, με μπλόκια παρατημένα τριγύρω. Το project προέβλεπε την κατασκευή μαρίνας χωρητικότητας 325 πολυτέλων σκαφών με αδιάκοπη χρήση όλη τη διάρκεια του έτους. Το έργο δημοπρατήθηκε με επιτυχία, με χρηματοδότηση από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιορίστηκε τελικά στην κατασκευή προσύνεμου και υπήνεμου μόλου. Ακολούθησαν άγονοι διαγωνισμοί του Υπουργείου Τουρισμού για την ολοκλήρωση των εργασιών, που έχουν εκτιμόμενο κόστος κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ πλέον η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια του Δήμου Χερσονήσου. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει αυτή η ημιτελής κατασκευή της Μαρίνας των Μαλίων. Το Μάιο του 2019 παραχωρήθηκε η Μαρίνα των Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου. Ένας μισοτελειωμένος μόλος. Ένα καράβι που σαπίζει μέρα με τη μέρα. Στόχος του Δήμου Χερσονήσου να δώσει ξανά πνοή στη στοιχειωμένη Μαρίνα των Μαλίων. Μέσα στο λιμάνι υπάρχουν και κάποια σκάφη τα οποία είναι βουλιαγμένα, υπάρχουν παρατημένα σκάφη. Σίγουρα δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη του χώρου αν δεν απομακρυνθούν κάποια σάπιοκάραβα. Εκτιμούμε με προσπάθειες που κάνουμε και με καθημερινή αγωνία για το έργο ότι το έργο αυτό μπορεί να προχωρήσει, ενδιαφέρον επιχειρηματικό υπάρχει και τώρα που είναι στα χέρια του Δήμου Χερσονήσου, οι κινήσεις μας είναι προς την δυνατότητα παραχώρησης του λιμένα, ούτως ώστε ιδιώτης επενδυτής να τον αναπτύξει, να τον εξελίξει, να τον αλλάξει και να τον κάνει χρηστικό και προς όφελος τοπικής κοινωνίας. Μοναδικά σημάδια ζωής στον χώρο της στοιχειωμένης Μαρίνας αποτελούν οι δραστηριότητες του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Μαλίων. Οι άνθρωποι του κάνουν λόγο για ένα χώρο με μεγάλες προοπτικές, ενώ ιδιαίτερο βάρος στην παρουσία του ομίλου δίνει και η πλευρά του Δήμου. Αν πάρει μια σωστή πνοή αυτό το λιμάνι, μπορεί να γίνει ένας αθλητικός προορισμός για προπονήσεις ακόμα και εθνικών ομάδων ανά τον κόσμο. Εδράζει σημαντικές δραστηριότητες όπως είναι ερασιτεχνική αλεία, τουριστικά σκάφη με ρόπλια, αλλά και το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλον Μαλίων, μια πολύ σημαντική δράση των τελευταίων ετών που ο Δήμος Χερσονήσου στηρίζει και θέλει να πρωταστατήσει για τον ναυταθλητισμό και στην περιοχή. Αυτά με μια καλή συνεργασία και συμφωνία με ένα υποψήφιο ανάδοχο μπορούν να παραμείνουν. Ο Δήμος Χερσονήσου προσδοκά να δώσει πνοή στη σημερινή Μαρίνα Φάντασμα μέσω ιδιώτη επενδυτή. Μάλιστα, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία του διαγωνισμού με την επιστράτευση τεχνικού συμβούλου. Μένει να διαφανεί στην πράξη αν όντως θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον.